Αδελφοί και πατέρες, ευσεβής παράδοση της χριστιανικής πίστεώς μας οδήγησε απόψε εδώ να δοξολογήσουμε εν πρώτης το όνομα του Αγίου Θεού, ώστις μας εξίωσε να διανύσουμε το εκπνέον έτος εν υγεία. Δεύτερον, να παρακαλέσουμε αυτόν όπως μας χαρίσει υγιές και φρόσινον το επιθύρες νέον έτος, και ανταλλάξουν μεταξύ ημών τας καθιερωμένας ευχάς δια ένα υγιεινόν και ευτυχές έτος. Μεριόστομος ακούεται η ευχή από τα χείλη όλων μας διευτυχισμένων το νέο έτος. Εάν όμως αντικειμενικώς κρίνοντες αναλύσουμε τον όρο ευτυχία υπό τη σημερινή έννοια, θα συμφωνήσουμε πάντες ότι στην εποχή μας τοποθετήσαμε την ηλική ευμάρεια και την κατανάλωση ως κυρίους στόχους της ευδαιμονίας μας. Το μέγεθος της αγάπης όμως του Θεού, Πατρός προς τον άνθρωπον, ως αυτή απεκαλύφθη δια της σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, μας δεικνύει τον δρόμο της πραγματικής ευτυχίας και το χρέος μας έναντι του Αγίου Θεού και των συνανθρώπων μας. Και τώρα, στρατιέ μου, ο λόγος απευθύνεται προς εμάς. Έχω τη χαρά και την τιμή απόψε να σας εγχειρήσω, να σας συμπληρώσω τον Χρυσό Σταυρό, τον Παναγιωτά, τον Οικουμενικό Πατριάρχο, μαζί και τις ευχές και τις ευχές μου για μια οικογενειακή ευτυχία, ειρηνική και ευτυχισμένη ζωή που θα είναι η χαρά όλων μας. Άξιος. Άξιος. Τον κύριο Παράκα. Όλος η Εκκλησία μας είναι περήφανη για σας. Σας συγχαίρω. Και είσαι την Παναγία βοήθό σας στον δρόμο της ζωής σας πίνω. Και να συνεχίσει τον όμορφο να γόνεις. Να είστε καλή. Σας μάθεις. Μπράβο, Θανάση, σας πρόβλημα. Ευχές στο σταθμό μας στέλνουν ο βουλευτής Δωδεκανήσου κύριος Αριστοτέλης Παυλίδης, ο νομάρχης Δωδεκανήσου κύριος Σάβας Καραγιάννης, ο δήμαρχος Ρόδου κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο στρατηγός μας κύριος Ιωάννης Τσανκάρης και ο Ολυμπιονίκης κύριος Θανάσης Μπαράκας. Ας τους παρακολουθήσουμε. Ιδιαίτερος εύχομαι σε όλους τους συμπατριώτες μας η έλευση του νέου έτους να χαρίζει την ελπίδα για ειρήνη στον κόσμο, για πρόοδο, για ευημερία και προπάντως εμάς εδώ τους νησιώτες, τους ακρίτες, μια ζωή ήρεμη που να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση της ειρήνης. Με τις ευλογίες του Θεού ελπίζω και εγώ όπως και πολλοί άλλοι ότι συνεργαζόμενοι όλοι θα επιτύχουμε στόχους που είναι εθνικά απαραίτητοι να επιτευχθούν και είναι και επιβεβλημένο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς να προβληθούν νέα ιδανικά και προπάντων ιδανικά του έθνους, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της παροχής των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στους πάσχοντες. Καλή χρονιά. Νομάρχα από την τηλεόραση Θάρη. Θα θέλαμε να, μέρες που είναι, να ακούσουμε τις ευχές σας. Την αγάπη μου και τις ολόψυχες θερμές μου για ένα ευτυχισμένο, γεμάτο υγεία και ειρήνη, καινούριο χρόνο για σας, για τους ακροατές, για τις Δωδεκανήσιες και για όλους τους Δωδεκανήσιους. Να είσαστε καλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους ευτυχισμένο το 2001, με υγεία, ευτυχία και να γίνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα. Αρχικά θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, ειρήνη, ευτυχία, κάθε επιτυχία στο δωδεκανησιακό λαό
και περισσότερο βέβαια από πλευράς επιτυχιών σε συγκεκριμένο επίπεδο του σταθμού σας, τον οποίο θεωρώ ιδιαίτερα αξιόλογο. Άλλωστε πρόσφατα επισκέφθηκα τη Μονή Θάρη και είδα τις εκεί εγκαταστάσεις. Εύχομαι κάθε επιτυχία, κάθε επαγγελματική αλλά και συμβολή στο έργο το οποίο κάνει η Μονή. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη σημερινή τιμή που μου έγινε, ειλικρινά είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Θέλω να πω και πάλι, να επαναλάβουμε την ευκαιρία αυτή, ότι ο στρατός και συγκεκριμένα οι ένοπλες δυνάμεις και η μεραρχία μας στη Ρόδο, στην ευρύτερη περιοχή της ζώνης ευθύνης, ζει, πάντοτε αναπνέει, κινείται κοντά στο δωδεκανησιακό λαό, έτσι ώστε μαζί με την κοινωνία της Ρόδου να έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Θανάση Βαράκα από την τηλεόραση Θάρη. Λίγες ώρες απομένουν για να αλλάξουμε χρονιά. Πώς αισθάνεσαι για την βράβευση που σου έγινε από την Ιερά Μητρόπολη και από τον Μητροπολίτη μας και από τον κλήρο που ήταν σύσσωμος, που παραβρέθη σύσσωμος εδώ, αλλά και για την μεγάλη σου επιτυχία, τη μεγάλη σου κατάκτηση, το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο? Καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχισμένο να μπει το 2001. Νιώθω πολύ ευτυχισμένος που μετά από πολλές τιμές που έχουν γίνει, μέσα σε αυτές είναι και μια τιμή από την πλευρά της τοπικής μας εκκλησίας, διότι θεωρώ ότι είναι μια από τις σημαντικότερες τιμές, μια και όταν ακούς τον εθνικό ύμνο και βλέπεις τη γαλανόλευκη που έχει μέσα το σταυρό, απεικονίζει και την θρησκεία μας, την ορθοδοξία μας και την Ελλάδα μας. Και έτσι αισθάνομαι πολύ όμορφα σήμερα που βρίσκομαι εδώ. Το 2000 για μένα ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Με σκληρή δουλειά ήρθαν τα αποτελέσματα και εύχομαι το 2001 να συνεχίσω έτσι και όλο τον κόσμο να τον βρει οικογενειακή ευτυχία και υγεία το κυριότερο. Να ακούσουμε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, και τις ευχές που στέλνει στο σταθμό μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, κύριος Απόστολος. Δέσποτα, χρόνια σας πολλά. Λίγες ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος, από την τηλεόραση Θάρη, τη δική σας τηλεόραση, το δικό σας σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, που πραγματικά είναι ένας σταθμός που γαλουχεί, που βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και την Εκκλησία. Είναι ευλογία του για τον τόπο η τηλεόραση του Θάρου. Δεν κουματιζόμαστε, αλλά ακολουθούμε τον σωστό δρόμο. Βεβαίως. Εύχομαι διαμέσου της τηλεόρασης του Σταριού, διαμέσου σας, ευχές των λαών απευθύνα, χαρούμενο και ευτυχισμένο το νέο έτος και σας πάντα άκουνα να εργάζεστε για το καλό του τόπου μας. Σας το εύχομαι αυτό. Υγεία να σας δίνει ο Θεός, να δουλεύετε πάντοτε άνετα και ακούρεστα για το λαό μας. Σήμερα, Δέσποτα, βραβεύσατε τον Θανάση τον Μπαράκα, τον Ολυμπιονίκη μας. Ήταν μια συμβολική βράβευση που οπωσδήποτε έγινε σε μια σεμνή τελετή και θα συζητηθεί. Βεβαίως, ευρέθη ο άνθρωπος και πρέπει να μην τον λησμονήσουμε, να τον αναγνωρίσουμε και το δώσαμε. Δώσαμε την εικόνα της Παναγίας να τον βοηθάει. Είναι και δική μας, είναι και του λαού μας. Εμείς αυτά τα θέματα τα καλλιάζουμε, η Εκκλησία δεν τα αγνοούμε. Το μεγάλη μου χαρά που βρέθηκε ο άνθρωπος εδώ και μου έδωσε την ευκαιρία να το ευχηθώ να συνεχίσει τον αγώνα του. Διότι είναι και δική μας τιμή και τη δική μας δόξα αυτό το πράγμα. Να είστε καλά που ήρθατε και πάντα να με επισκέπτεστε. Εδώ δεν θα ακούσετε πολιτικά λόγια, θα ακούσετε τον τρόμο του Θεού, τίποτα άλλο δεν έχουμε. Είστε και άλλωστε και θεολόγοι και παιδιά θεολόγων εσείς. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε εσάς. Να ξεκινήσουμε τη μη Σένεκεν ακούγοντας την γερόντισσα Εμέλεια. Είναι 92 ετών και από αυτά που θα ακούσετε οπωσδήποτε θα συγκινηθείτε. Είχα μια ευχή από κάποιον και λέει με την καρδιά, λέει, γεμάτη Χριστό, ας αντιμετωπίσουμε και ας δεχθούμε τον νέο χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα στην καρδιά μας έχουμε οδηγό τον Χριστό και οι σκέψεις μας και οι πράξεις μας
όλα θα είναι ευλογημένα και θα είναι προς ωφέλεια και δική μας και του άλλων του πλησίου και της πατρίδας μας, η οποία έχει τόση μεγάλη ανάγκη από χριστιανικές οικογένειες. Όταν εμείς καταρτιστούμε και πραγματικώς ενωθούμε τον Χριστό, όλη μας η ζωή θα είναι ευλογημένη. Όλη μας η ζωή. Και η Ελλάδα και εμείς θα αλλάξουμε μορφή, γιατί έχει παραμορφωθεί πια η Ελλάδα μας. Δεν ακούεις πουθενά πράξεις αγαθές, μόνο διαζυγία, χωρισμούς, μίση, αντιπάθειες και κανένα είδος αγάπης. Από καιρό εις καιρό βλέπουμε κανένα θαύμα, δηλαδή καμιά εκδήλωση καλών πράξεων και παραξενευόμεθα και παρηγορούμεθα εντωμεταξύ ότι υπάρχει ελπίδα μεγάλη, λέει. Λέγει ο Αρχιμανδρίτης Μπεράτης, να μην απελπιζόμεθα, λέει, υπάρχει ελπίδα μεγάλη. Η ελπίδα είναι ο Χριστός. Ο ίδιος είπε εγώ, φως στον κόσμο ελπίδα. Εάν λοιπόν πλησιάσουμε το Χριστό που είναι φως, θα φωτιστεί και η Ελλάδα μας και θα γίνει φωτεινή και όχι σκοτεινή όπως είναι σήμερα. Λοιπόν, απογοήτευσης δεν επιτρέπεται στο χριστιανό. Ελπίς και βεβαία και βεβαιότης ότι ο Χριστός που είναι κοντά μας και μας παρακολουθεί θα μας βοηθήσει και θα κάνει μεγάλα θαύματα. Όχι μόνο τα θαύματα που αναστήνει νεκρούς και τους αρρώστους, αλλά και τους πνευματικούς ασθενείς. Το μεγάλο θαύμα είναι να τους ανακαινίζει και να τους παρουσιάζει καλούς χριστιανούς. Και φέρνει παράδειγμα ένα νέο, λέει, που ήταν πάρα πολύ άσωθος. 4 παιδιά είχε και λιμοκτονούσαν γυμνά, ξυπόλυτα, πεινασμένα. Μια καλή πρωία, λέγει, ο καλός Θεός τον επισκέφθηκε και κατάλαβε το λάθος του και διορθώνεται και συμμορφώνεται και οι φίλοι του, οι άσωτοι, τον ειρωνεύονται. Λέει, πες μας, λέει, πότε γίνει στο Θεό και έκαμε το θαύμα αυτό. Τον είδα, λέγει, τον είδα το Θεό, λέγει, και είδα ότι αντί για χαθεί, βλέπω τα παιδιά μου ντυμένα, παπουτσωμένα και καλό σφαγωμένα. Λοιπόν, τον βλέπω τον Θεό, λέω, ότι έκαμε το θαύμα μου και τον δοξολογώ και εύχομαι σε όλους πάντα να κάνει αυτό το θαύμα, το οποίο είναι ανώτερα, λέει. Όσον είναι η ψυχή ανώτερα από το σώμα, έτσι και τα θαύματα που κάνει στις ψυχές των ανθρώπων είναι ανώτερα. Ευχόμεθα λοιπόν πάντοτε ο Μεγαλοδύναμος, τώρα ιδίως με την ευκαιρία του νεότερου, να μας κάνει καινούργους όλους καλούς χριστιανούς με φόβον Θεού και ζωή χριστιανική. Οπότε και οι άλλοι, αντί να καταργέμαστε, λέει, τους κακούς, να προσπαθούμε να τους βοηθούμε και να ανάβουμε και εμείς φώτα. Όχι μόνο να περιμένουμε τα πάντα από τους ιερείς. Οι ιερείς είναι υποχρεωμένοι να σκορπίζουν φώτα, αλλά και κάθε χριστιανός πρέπει να προσδίδει ένα φως. Όταν όλοι δίδουμε από ένα φως, η Ελλάδα θα γίνει φωτεινή. Έτσι έχουμε και σε εσάς που είστε καλά παιδιά και αγαπάτε τον Χριστό, πάντοτε να τον έχετε βοηθό, οδηγό και εμπνευστή, για να είστε ευτυχισμένοι στη ζωή σας και επιτυχημένοι Έλληνες και Χριστιανοί. Αμήν. Πολύ συγκινητικά πράγματι τα λόγια που ακούσαμε από τη γερόντισσα Εμέλεια. Και τώρα σειρά έχει ο σεβαστός μας γέροντας, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Θάρη, πατήρ Αμφιλόχιος Τσούκος, στέλνει τις ευχές του. Θα ακολουθήσουν οι εξής ευχές. Από τον Άγιο Πρωτοσύγκελο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, πατέρα Παΐσιο Αραβαντινό, από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παραμυθίας, πατέρα Σεραφείμ Παρχαρίδη, από τους ιεροκήρυκες της Ιεράς μας Μητροπόλεως,
πατέρα Ελπίδιο Βαγιανάκη και πατέρα Μελίτον Αμπέλο και κατόπιν τις ευχές στέλνουν οι εξής ιερείς. Από τον Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο πατήρ Δημήτριος Μαστρογιάννης και ο πατήρ Ισίδωρος Παφιάκης, από τον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου Νεοχωρίου, ο πατήρ Απόστολος Χαντζημανόλης και ο πατήρ Ευστάθιος Καραγιάννης, από τον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης Νοσοκομείου, ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Παραδείσης, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Άνω, ο Εορτάζων, πατήρ Βασίλειος Τσαβαρής, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Κάτω, ο πατήρ Μερκούριος Ζαχαριάς και από την Αγία Αναστασία, ο πατήρ Εμμανουήλ Παπαντονίου. Ανταποκρινόμενος στην παράκληση του αγαπητού Νεκταρίου, να δώσω και εγώ κάποια ευχή σε όλους τους χριστιανούς του νησιού μας και της Δωδεκανήσου μέχρι εκεί που μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Εύχομαι ταπεινά και κατά το νέο έτος 2001 που είναι το προήμιο του νέου έτους και της νέας χιλιετίας, ο Χριστός, ο οποίος είναι το Α και το Ω της ιστορίας, αλλά και της ζωής του κάθε πιστού, του κάθε ενός ο οποίος πιστεύει και ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ. Ανάμεσα στους οποίους εγώ είμαι ο πρώτος, είπε ο Απόστολος Παύλος, και τι να πει ο καθένας από εμάς, τους αμαρτωλούς. Ο Χριστός λοιπόν να χαρίσει και κατά το νέο αυτό έτος στον καθένα μας πλούσια τα ελέη και τους ιχτυρμούς του. Να παρατείνει το έλεος του και τη μακροθυμία του στον καθένα μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, διότι επλήθυναν εανομία ημών και ούκεσμεν άξια άρετα όματα ημών και σε βλέψει στο ύψος του ουρανού. Εάν θέλουμε να συμβεί αυτό, να παρατείνει το έλεος του εφημάς ο Κύριος, θα πρέπει να ταπεινωθώμεν και ως τον τελώνην κύπτοντες προς τα κάτω ως ανάξιοντες, να επαναλαμβάνουμε καθημερινώς το «Ο Θεός ηλάσθη τίμητο αμαρτωλό». «Ο Θεός ηλάσθη τίμητο αμαρτωλό και ελέησόν με». Μόνον με μια τέτοια ταπείνωση και διαρκή μετάνοια και αδιάλειπτη προσευχή μεταδακρύων, θα
θα μπορέσουμε, αγαπητοί μου, να τύχουμε του Θείου Ελέους. Και το ζητούμενο ακριβώς είναι τούτο. Να τύχουμε του Θείου Ελέους. Με προσδοκία προσβλέπουμε τον νέο εαυτό της εξόδητος του Κυρίου μας το 2001. Και το βλέπουμε έτσι, διότι κατά άνθρωπον έτσι πρέπει να βλέπει κανείς τα ορόσημα αυτά. Όμως, ο άνθρωπος πρέπει να ατενίζει και ψηλά. Πρέπει να ατενίζει τον Θεάνθρωπον Ιησούν, ο οποίος εσαρκώθηκε για τη δική μας σωτηρία. Και έτσι λοιπόν, βλέποντας το νέο έτος, πρέπει να βλέπουμε την πνευματική μας αναδημιουργία, την πνευματική μας κατάρτιση. Εύχομαι σε όλους, τους Ροδίους και στους Δωδεκανησίους, το νέο έτος ενευλογημένο Παρακυρίου, ειρηνικό και μεστό παντός αγαθού. Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθίας και όλοι οι πατέρες εδώ της αδελφότητος, σας εύχονται τον καινούριο χρόνο να τον περάσετε με ευλογία, με την χάρη του Κυρίου και της Παναγίας της Παραμυθίας που τόσο πολύ την αγαπάτε. Εύχεται εις όλους τους ευσεβείς χριστιανούς της Ρόδου να είναι έτος ευλογημένων Άγιων Καρποφόρων. Ο Χριστός να ευλογεί τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Ας ευχηθούμε όλοι κοντά να είμαστε μέσα στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, για να οι ημέρες μας να κυλάνε ευτυχισμένες, χαρούμενες και άγιες. Αμήν. Σήμερα λειτουργήσα και το ίδιο παρακάλεσα τον Θεό να μου πει τι θα έπρεπε να ευχηθώ στον κόσμο. Και μέσα στη λειτουργία ένιωσα εκείνος να μιλάει και να λέει ότι θα πεις να είναι έσπλαχνη. Εγώ ο Θεός είμαι ο έσπλαχνος, είμαι ο Θεός της αγάπης και της εσπλαχνίας. Αυτή η χρονιά να γίνει χρονιά εσπλαχνίας για τον καθένα. Γιατί ο έσπλαχνος άνθρωπος ούτε κρίνει, ούτε σχολιάζει, ούτε συκοφαντεί, ούτε βλαστημεί. Ξέρει μόνο να αγαπά, ξέρει μόνο να υπομένει, ξέρει μόνο να είναι καλοσυνάτος και όλα αυτά. Γι' αυτό σας εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι για όλους σας το 2001 χρονιά εσπλαχνίας. Όπως είναι και ο Θεός, Θεός αγάπης και εσπλαχνίας. Και εμείς όλα τα παιδιά του, ας είμαστε παιδιά της εσπλαχνίας. Χρόνια σας πολλά. Με την εισαγωγή μας στο νέο έτος, η Εκκλησία εύχεται σε όλο τον κόσμο να είναι ένα έτος καρποφόρο πνευματικά, ένα έτος δημιουργικό, ένα έτος στο οποίο ο καθένας μας θα βρει την ευκαιρία να κοιτάξει λίγο περισσότερο το εσώτατο είναι του. Να κοιτάξει, να δει πραγματικά μέσα του, ώστε να ακούσει το κάλεσμα του Θεού, να ακούσει την φωνή του Θεού, ώστε η καινούργια χρονιά να είναι πράγματι ευλογημένη, δημιουργική και καρποφόρα. Ο Θεός λοιπόν, ο οποίος ευλογεί και καθοδηγεί τους χρόνους και τους καιρούς του κόσμου τούτου, να δίδει στον καθένα μας την δύναμη εκείνη, ώστε ο χρόνος αυτός να είναι όντως άγιος, ειρηνικός και τα έργα των χειρών μας να είναι και αυτά ειρηνικά και άγια, διότι δια της δικής μας μεταμορφώσεως μεταμορφούται ολόκληρη η κτήση, ο αιώνας του κόσμου, ο ίδιος ο κόσμος, μια και ο άνθρωπος πλέον μεταμορφωμένος και αυτός δίδει την ευκαιρία εις την κτήση ολόκληρη να προσφερθεί ως ευχαριστία εις τον κατεξοχήν δημιουργό Πατέρα μας. Οι ευχές του Αγίου Θεού μας και οι προσωπικές μου να είναι σε όλο τον κόσμο ειλικρινείς και ευλογημένες.
χρόνος ο φετινός να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεό. Επί τη ευκαιρία του ανατέλλοντος έτους 2001, ευχόμαστε στους αγαπητούς μας ενορίτες και γενικά σε όλους τους ροδίτες και πατριώτες το νέο έτος να είναι ειρηνικό, γεμάτο υγεία και ευλογημένο από τον Θεό. Τις ημέρες αυτές, χριστιανοί μου, γιορτάσαμε την ημέρα των Χριστουγέννων. Ήδη μπροστά μας βρίσκεται ο καινούριος χρόνος, τον οποίον όλοι μας αντιμετωπίζουμε, προσδοκούμε και περιμένουμε με αισιοδοξία και χαρά. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ολόκληρος περιμένει την καινούργια χρονιά με καινούργιες ελπίδες, με καινούργια αισιοδοξία. Με αυτές τις σκέψεις, της ελπίδας και της αισιοδοξίας, στέλνουμε μήνυμα χαράς, αγάπης, ελπίδας και αισιοδοξίας σε όλους τους χριστιανούς της αγαπημένης μας Ρόδου, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς όπου γης και αν αυτοί ευρίσκονται. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με την ευκαιρία των Αγίων ημερών και την ανατολή του καινούριου έτους, εύχομαι ολόθερμα στους ενορίτες, σε όλους τους Ροδίους, σε όλους τους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η καινούρια χρονιά να είναι πνευματική καρποφόρα και ο κόσμος πιο κοντά στην Εκκλησία, γιατί στα δύσκολα χρόνια που περνάει η ανθρωπότητα, μόνο αυτή μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Έξτρα Εκκλησία, νουλας άλλους. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Και ζει η ανθρωπότητα σήμερα αυτούς τους έσχατους καιρούς. Τα χρόνια είναι δύσκολα, αβεβαιότητα, ανασφάλεια επικρατεί παγκόσμια και όλα πλέον στο σύμπαν έχουν διασαλευθεί. Η μόνη ελπίδα είναι η Εκκλησία μας, ο Θεός μας. Σε αυτήν την Εκκλησία πρέπει να καταφύγουμε τους έσχατους αυτούς καιρούς. Εάν θέλουμε να είναι η καινούρια χρονιά ευλογημένη, ευτυχισμένη, εύχομαι χρόνια πολλά και ευτυχισμένα σε όλον τον κόσμο από βάθος καρδίας. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος, το ανατέλλον νέο έτος, να χαρίζει την πάντα νουν υπερέχουσα ειρήνη στον κόσμο. Αγάπη, υγεία και ευτυχία. Εύχομαι στο φιλότριστο κοινό καλές εορτές και καλό ευτυχισμένο το νέο έτος και χαρούμενη ειρήνη και αγάπη παγκοσμίως. Ευχόμεθα ο νέος χρόνος να είναι ευλογημένος και ειρηνικός σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και υγιεινά. Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, ως εφημέρους του Αγίου Γεωργίου κάτω, εύχομαι ολόψυχα ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζει σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, ελπιδοφόρων και καρποφόρων προς δόξαν του Θεού. Να είστε καλά. Τηλεμαραθώνιος αγάπης, αγαπητοί μας τηλεθεατές, ή καλύτερα τηλεμαραθώνιος ευχών. Ευχές από όλους τους ιερείς της πόλης και των χωριών μας. Ευχές για ένα χαρούμενο, ειρηνικό και ευλογημένο νέο έτος. Συνεχίζουμε με τις ευχές που μας στέλνει μέσα από το σταθμό μας ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου, πατήρ Φιλίμων Πόκιας. Ακολουθούν ευχές από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παλαιού Κημητηρίου μέσω του πατρός Ελευθερίου Κατιάκου. Επίσης ευχές στέλνουν από τον Άγιο Δημήτριο Ροδινιού ο πατήρ Σταύρος Μαραβέλιας, από τον Άγιο Ιωάννη ο πατήρ Σάββας Φιλιππάκης και ο πατήρ Διονύσιος Τσαλούπης, από τους Αγίους Αναργύρους ο πατήρ Κωνσταντίνος Τσακύρης, από τους Αγίους Αποστόλους ο πατήρ Εμμανουήλ Πόκιας,
Από την Ανάληψη, ο πατήρ Νικόλαος Ποντικίνας. Από τον Άγιο Νικόλαο, ο εορτάζων πατήρ Βασίλειος Μαντικός. Από την Αγία Σκέπη, ο αρχιμανδρίτης Βενέδικτος Νικήτας. Από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ορφανοτροφείου Θηλαίων, ο πατήρ Ιωάννης Χαλκιάς. Από τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Νεκροταφείου, ο πατήρ Νικόλαος Ζερβός. Από το Ιερό Ναίδριο των Τριών Ιεραρχών και της Αγίας Ειρήνης, ο πατήρ Κυριακός Μανέτας. Και επίσης στέλνουν τις ευχές τους μέσα από τον τηλεοπτικό μας σταθμό, ο πατήρ Ξενοφών Χαρτοφίλης και ο πατήρ Δημήτριος Κόντος. Ας τους ακούσουμε. Ήθιστε αυτές τις Άγιες και χρονιάρες μέρες όλοι οι άνθρωποι, οι απανταχού της γης, μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι, να ανταλλάζουν ευχές για μια καλύτερη, χαρούμενη και ευτυχισμένη χρονιά. Όμως θα έλεγα ότι οι ευχές εφέτος για τη φετινή χρονιά έχουν μεγαλύτερη απήχηση και μεγαλύτερη αξία, διότι δεν βαίνουμε μόνο προς μια νέα χρονιά, αλλά και προς ένα νέο αιώνα και μια νέα χιλιετία. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουμε βιωματική αυτή την αγάπη σε όλο τον κόσμο και προπάντων αυτοί οι μεγάλοι άρχοντες οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο θα ήθελα να στρέψουν λίγο την προσοχή τους προς τον κόσμο, προς τον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του τρίτου κόσμου που όπως βλέπουμε από τα μέσα ενημέρωσης καθημερινά μας βομβαρδίζουν χιλιάδες παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα, από την δίψα, να μαστίζονται από τις αρρώστιες και να γυρνάνε γυμνά και κουρελιασμένα. Θα έλεγα λοιπόν αυτά τα παιδιά που πεθαίνουν κατά χιλιάδες και εκατομμύρια κάθε χρόνο να στρέψουμε όλη την προσοχή και πολύ ιδιαίτερα, όπως είπα προηγουμένως, οι μεγάλοι άνθρωποι, οι κυβερνώντες των κόσμων όλων αυτών. Όλοι να ανοίξουμε την καρδιά μας, να κάνουμε την καρδιά μας ένα μεγάλο σπήλαιο, ένα ταπεινό, ένα άσημο σπήλαιο, γιατί ο Χριστός δεν γεννιέται σε παλάτια και κοσμικά ανάκτορα, αλλά γεννιέται μέσα στα πτωχικά και ταπεινά σπήλαια. Εύχομαι λοιπόν ο χρόνος αυτός, ο νέος αιώνας, η νέα χιλιετηρίδα, να αποβεί για όλο τον κόσμο καλύτερος και ειρηνικός, διότι όπως ξέρουμε, με την παγκοσμιοποίηση η ιστορία και ο όρος της ιστορίας της ανθρωπότητος θα στρέψει άρδιν και θα κάνει στροφή 180 μοίρες. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μας οι άνθρωποι πρέπει να στρέψουμε το νου μας και να στρέψουμε το τιμόνι της καρδιάς, της ψυχής μας, του λογισμού μας προς τον Χριστό. Πρέπει να γίνουμε όλοι χριστοκεντρικοί και να πηγάζουν όλες μας οι ενέργειες από τον ίδιο τον Χριστό μας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, ιδιαίτερα στο Δεσπότη μας πολλά χρόνια, καλή χρονιά και να του δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο να προωθεί το έργο αυτό της Ιεράς μας Μητρόπολης στο Γέροντα Φιλόχιο που επιτελεί ένα θεάριστο και αθόρυβο ιεραποστολικό έργο, να τον δυναμώνει και αυτόν ο Θεός, καθώς επίσης και όλους τους ιερείς να έχουν υγεία για να μεταδίδουν έτσι το υγιές φρόνημα και στους λαϊκούς και στο σταθμό σας Νεκτάριέ μου, στον τηλεοπτικό αυτό σταθμό που πραγματικά ήταν αυτό που έλειπε τόσα χρόνια από τη Ρόδο, διότι όλοι οι άνθρωποι διψάνε σήμερα από πραγματική ενημέρωση, διψάνε να ακούσουν το Λόγο του Θεού, διότι πράγματι με τα ωραία προγράμματα όλοι οι άνθρωποι έχουν στρέψει την προσοχή τους προς το σταθμό αυτό. Αυτός ο σταθμός να έχει μεγάλη επιτυχία, μεγάλη ακροαματικότητα, να όχι μόνο να τα εκατοστήσει, αλλά και να τα χιλιάσει τα χρόνια, για να είναι πάντα αυτό το φωτεινό αστέρι που θα φωτίζει τον άνθρωπο προς την αληθινή πίστη, προς τον Χριστό, προς την Εκκλησία μας. Ολόψυχα από την καρδιά μου για τους συμπολίτες και νωρίτες της πόλης Ρόδου και τους νωρίτες του Αγίου Δημητρίου Παλαιούνιου Κημητηρίου, εύχομαι όπως ο Θεός τους ενδυναμώνει και τους εύχομαι καλή χρονιά, το 2001 είναι ευτυχισμένο, χρόνια πολλά και χαρούμενα.
χρόνια καλά, ειρηνικά και ευλογημένα στους ενορίτες μου και σε όλο τον ροδιακό λαό και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο. Τις μέρες αυτές τις Άγιες, η χάρη του Χριστού ας μας ενισχύει πάντα, χαρίζοντάς μας γαλήνη και ηρεμία και πιο πολλά ψυχικά αγαθά. Ο καινούριος χρόνος να βρει όλους μας καλύτερους. Χρόνια πολλά. Εύχομαι προς όλους καλά Χριστούγεννα και η συνταπεινή μου ενορία του Αγίου Ιωάννου. Ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος είναι προστάτης όλων της ενορίας αυτής, να τους φυλάει και το νέο έτος το οποίο σε λίγο θα ανατείλει να είναι χαρούμενο και ευτυχισμένο. Σε όλους χρόνια πολλά. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, ειρηνικό, δημιουργικό, το καινούργιο έτος. Εύχομαι χρόνια πολλά στους ενορίτες μας και στους τηλεθεατές του σταθμού σας. Καλή και ειρηνική και δημιουργική η νέα χρονιά, ευλογημένη εν Κυρίω. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι το νέο έτος να είναι ευτυχισμένο το 2001. Είμαι εφημέριος των Αγίων Αποστόλων και εύχομαι στους ενορίτες μου το νέο έτος να είναι ευτυχισμένο, να χαρίσει σε όλον τον κόσμο υγεία, ευτυχία, αγάπη, ειρήνη και ό,τι ποθεί ο καθένας να βρει στη ζωή του. Ευχαριστώ πολύ, Νεκτάριε, για την επίσκεψή σου απόψε και εύχομαι το νέο έτος να μας βρει όλους με χαρά καθ' όλη τη διάρκεια του. Επίσης να ευχηθώ στο μοναχισμό του Θάρη και στις Υψενείς ως και στις Παραμυθίες χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Ο Θεός μαζί μας. Εύχομαι σε όλον το ροδιακό λαό καλές γιορτές και καλό χρόνο, να μας μπει ο χρόνος αυτός με υγεία, με αγάπη, με θρησκευτικότητα και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από κάθε κίνδυνο της ζωής μας, του πνευματικού κόσμου και του υλικού κόσμου. Εύχομαι σε όλους όσοι παρακολουθούν τα κηρύγματά μου να τους δίδει ο Θεός φώτιση, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία και πίστη προς τον Ιησού Χριστόν, προς την Θεοτόκον, τον Τριαδικό Θεό, για να μπορέσουν να βαδίσουν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, να τους φωτίζει, να τους αγιάζει και να κατευθύνει τα βήματά τους προς έργον αγαθό. Η χάρη του Θεού να είναι πάντα μέσα εις τα σπίτια τους και το νέο ανατέλλον έτος 2001 που μπαίνουμε στην τρίτη χιλιετηρίδα να τους δίδει υγεία και χαρά προπάντων και ό,τι ποθεί ο καθένας. Ό,τι δεν τους έδωσε ο περασμένος χρόνος, ο οποίος επέρασε και έφυγε και άφησε πολλές πληγές εις τους ανθρώπους, το νέο ανατέλλον έτος να τους χαρίσει εκείνα τα οποία ποθούν. Η χάρη του Θεού να είναι πάντοτε κοντά σας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε ευχόμενος με την χάρη του Θεού, με τις ευχές του Αγίου Νικολάου και όλων των Αγίων να περάσει και αυτός ο χρόνος να είναι καλός και καρποφόρος πνευματικά. Αυτό μας ενδιαφέρει, διότι μας λείπει η πνευματικότητα. Έχουμε όλα τα υλικά αγαθά, έχουμε προσκοληθεί σε αυτά, έχουμε γίνει δούλοι σε αυτά και έχουμε ξεφύγει τελείως την πνευματικότητα. Εκκλησία λοιπόν, εξομολογήσεις, Θεία Κοινωνία, για να μπορέσει λοιπόν ο κάθε ένας να είναι κοντά στο Θεό. Και ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όπως λέει και ο ίδιος ο Χριστός, χωρίς εμού ουδείναστε ποιήν ουδέν. Χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Με την ευκαιρία του νέου έτους 2001, επιθυμώ να εκφράσω από μέσης καρδίας ευχάς εις το Χριστεπώνυμο και ευσεβές πλήρωμα της Θεοσώστου Επαρχίας Ρόδου και να ευχηθώ επίσης όπως το με το λίγας ώρας αρχόμενο νέο έτος
αποβεί διόλους αίσιον ευτυχές και παραθεού ευλογημένων. Εύχομαι επίσης όπως όλα τα κακά τα οποία μαστίζουν άτομα, οικογένειες και λαούς εξαλειφθούν και πάψουν να υφίσταται και να επικρατήσει ειρήνη και συναδέλφωσης μεταξύ των λαών. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι δυνατόν να επικρατήσει στον κόσμο η ειρήνη και στηρίζουν τας ελπίδας τους εις τους ισχυρούς της γης. Αλλά τούτο αποτελεί ματαιοπονία, διότι χωρίς την βοήθεια και την προστασία του Θεού είναι αδύνατον να υπάρξει ειρήνη και εξωτερική αλλά και εσωτερική. Δυστυχώς πολλοί των ανθρώπων σήμερα έχουν γίνει άνθρωποι οι οποίοι δίδουν υπερβολική σημασία εις την ύλη και τα του κόσμου αγαθά και περιφρονούν και λησμονούν αυτά τα οποία αποτελούν πραγματική αξία και τα οποία καθιστούν ευτυχή των άνθρωπων. Την ευτυχία πολλοί την ζητούν εις τα κοσμικά διασκεδάσεις, εις τον πλούτο, εις τα αξιώματα, εις την κοσμική δόξα. Τούτο όμως αποτελεί κάθε άλλο παρά εύστοχον σκέψη και γνώμη. Επαναλαμβάνω δε ότι μόνο ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει την ευτυχία, την αληθινή χαρά και την ευδαιμονία εις τον άνθρωπο. Εύχομαι λοιπόν να στρέψει ο κόσμος την προσοχή του προς τον Θεό, προς την Αγία Ημών Εκκλησία, την Πνευματική μας Μητέρα, για να ζήσει μία ζωή πραγματικά αξίαν του ονόματός της και όχι να ζει μέσα εις μία ατμόσφαιρα η οποία ουδόλως δύναται να τον καταστήσει πραγματικά ευτυχή και να είναι πάντοτε αφοσιωμένος εις ό,τι αποτελεί την ουσία της πνευματικής μας υποστάσεως. Και αυτά, με αυτά τα λίγα λόγια τελειώνω και εύχομαι και πάλι εις όλους καλή χρονιά. Εύχομαι και εγώ από μέρες μου καλή χρονιά και ευλογημένη με αγάπη Χριστού και στον συνάνθρωπό μας και στον εχθρό μας και πρόοδο στα νιάτα και στον ελληνικό λαό. Χρόνια πολλά. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο ειρήνη, υγεία, μακροζωία και ό,τι ποθεί ο καθένας μας. Ευχόμεθα σε όλον τον κόσμο υγεία, αγάπη και μακροθυμία, υπομονή και σε όλον αυτόν τον χώρο τον οποίο επιτελούμε, σε αυτόν τον χώρο τον οποίο υπάρχει η Ανάσταση και η ζωή. Ευχόμαστε ταπεινά από την Εκκλησία Δόλης Αγίας Σύνης των Τριών Ιεραρχών στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τη Σειρά Μητροπόλεως Ρόδου, καλή χρονιά, καλό αιώνα και καλή χιλιετία σε όλη την ανθρωπότητα και στην Εκκλησία μας. Να έχει ο Θεός καλά τον ιερό μας κλήρο, τον ευσεβή λαό, την νεολαία μας, για να προοδεύει η Ορθοδοξία μας και ο Ελληνισμός μας και η γλώσσα μας και η πατρίδα μας και στην επερχόμενη χιλιετία και στον νέο αιώνα, στις νέες προκλήσεις των καιρών, να φανούμε αντάξει των προγόνων μας και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Χρόνια πολλά στον Μητροπολίτη μας, στους πατέρες των Ιερών Μονών, καθηγουμένους, μοναχούς, μοναχές, που με το κομποσχήνι τους και την προσευχή τους δίδουν και αυτή την καλή μαρτυρία στο τουριστικό τούτο νησί και το σταυροδρόμι των πολιτισμών που είναι η Ρόδος μας. Ας ευχηθούμε ο Κύριος της Δόξης, ο αρχηγός και τελειωτής πίστης μας Ιησούς Χριστός, να μας ενδυναμώνει όλους μας στο θεάρεστο τούτο έργο της Ορθοδοξίας μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα στο Ροδιακό και το Δεκανησιακό ευσεβή λαό μας.
Εδώ στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Συνήθειας των Τριών Ιερχών στο Πανεπιστήμιο, κάθε χρόνο λειτουργεί και μια ζωντανή φάτνη για την αναπαράσταση της γέννησης του Χριστού μας. Όποιοι θέλουν μπορεί να έρθουν να την δούνε αυτές τις μέρες, τις οποίες λειτουργεί κατά το πρόγραμμα το οποίο έχουμε εκδώσει. Είναι μια όμορφη έτσι ταπεινή εργασία για τα παιδιά μας που είναι εδώ και για τον κόσμο που θέλει να το επισκεφτεί και να δει τη γέννηση του Χριστού. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι ο νέος χρόνος να είναι κατάφορτος από έργα φιλανθρωπίας και αγάπης, μεστός από ευεργετική δράση δια τα πλήθη των αδελφών μας, οι οποίοι πάσχουν, υποφέρουν και στερούνται, ενώ γύρω των υπάρχει η πλεισμονή υλικών αγαθών. Να είναι ένα νέο έτος, σταθμός της ζωής μας, ένας καινούριος χρόνος πνευματικού σεισμού και θικής αναγέννησης. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και χαρά, πατήρ Ξενοφών. Ήθελα να δώσω τις ευχές μου σε όλες τις ενορίες της Ρόδου, την οποία κατοικώ και την οποία έχω την χάρη και την τιμή να λειτουργώ σε όλες τις ενορίες της Ρόδου. Εύχομαι, όπως ο Πανάγαθος Θεός και το νέο έτος, να σας χαρίζει υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια σας πολλά. Πολλές ευχές ακούμε από τους ιερείς της πόλης και των χωριών μας. Ευχές για ένα ειρηνικό και ευλογημένο νέο έτος. Θα συνεχίσουμε με τις ευχές από τους ιερείς των χωριών μας. Ας τους ακούσουμε. Εύχομαι το νέο έτος
να χαρίζει σε όλους πρώτα απ' όλα πνευματική και έπειτα ψυχική υγεία, να είναι έτος δημιουργικό. Εύχομαι όπως ο καινούργιος χρόνος φέρει κάθε υγεία και κάθε αποθητό επιθυμητό που επιθυμεί ο καθένας μας στη ζωή μας, και ο Κύριος να ευλογεί πάντα κάθε άνθρωπο όπως ο καθένας ευχαριστείται στη ζωή του. Εύχομαι το 2001 να είναι ευτυχισμένο, πρώτα στην οικογένειά μου, δεύτερον σε όλο τον κόσμο, να φέρει χαρά, ειρήνη και υγεία. Με όλη μας την καρδιά ευχόμεθα να προβάλλει ο καινούργιος χρόνος και να φέρει καινούργια χριστιανική, ορθόδοξη και ευλογημένη ζωή στο εγκρεμαστή και σε όλο τον κόσμο, και να είναι ευλογημένες οι στιγμές και τα βήματά μας και θεάρεστα, έτσι για να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν καλοί χριστιανοί, να μπορέσουμε να δώσουμε και παράδειγμα προς τους άλλους όσοι έρχονται, και να ευλογεί πάντοτε η Θεία Χάρις την υγιή και όλο τον κόσμο. Εύχομαι στους ενορίτες μας, στο Δήμο μας και σε όλη τη Ρόδο και σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, ειρήνη το 2001 και χρόνια τους πολλά. Για το νέο έτος 2001 εύχομαι σε όλο τον κόσμο, στην κρεμαστή, σε όλους τους κατοίκους της κρεμαστής, στο σταθμό, τον τηλεοπτικό σταθμό του Ιεράς Μονιστάρη, ο οποίος προσφέρει μεγάλη εργασία, μεγάλη υπηρεσία σε όλο το κοινό, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο, αλλά σε όλη την Ελλάδα και ακόμη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκεί στα μέρη, στις εκκλησίες οι οποίες καταστράφησα από τον Α ή Β λόγο, παρακολουθώ στον σταθμό, καμιά φορά στη τηλεόραση του Θάρη, τις λειτουργίες που γίνονται στις εκκλησίες αυτές, και θαυμάζω την εργασία την οποία προσφέρει αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός της Ιεράς Μονής Θάρης. Εύχομαι λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου το νέο έτος σε όλο τον κόσμο, στην κρεμαστή, στους κατοίκους της κρεμαστής, στα παιδιά μου, στα γόνια μου, σε όλους όσους εργάζονται στον τηλεοπτικό σταθμό της Ιεράς Μονής Θάρης, το νέο έτος να είναι ευλογημένο, ευτυχισμένο, χριστιανικό, και να τους χαρίσει ό,τι ποθεί η καρδιά τους. Μορφήν αναλύοντος ανθρωπίνη προσέλαβες, Θεός ον κατουσίαν πόλη εσπλάχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί ντόμιν θελήσει καταδέχεις αρχικήν, όπως πάψεις τα σκιώδη και περί έλης το καλήμα των παθών ημών, δόξα τη αγαθότητη δύση, δόξα τη ευφλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκατά βάση σου. Εύχομαι στον κόσμο όλων να περάσουμε σε ορθές χαρούμενα και ευλογημένες. Τα παιδιά μας που είναι στο στρατό να περάσουν χαρούμενα τις ορθές όλες με τους αξιωματικούς τους, και να έχουμε πάντα να μην έχουν πολέμους, να είμαστε ελεύθεροι. Εύχομαι σε όλους τους ενορίτες μου καλή χρονιά, να περάσουμε υγεία και ευτυχία όλες τις ορθές του χρόνου. Εύχομαι χρόνια πολλά για ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα για τους λαούς οι οποίοι βασανίζονται
από πολέμους, από ασθένειες, από πτώχεια. Όλος δε ιδιαιτέρως για την πατρίδα μας να βρει το δρόμο της, διότι κάπου έχουμε ξεφύγει από το δρόμο που οδηγεί προς το Θεό και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία με την Εκκλησία να ξανασφίξουν τις σχέσεις τους, ούτως ώστε Εκκλησία, πολιτεία και λαός, αδελφωμένοι και ενωμένοι, κάτω από τη σκέπη του Δημιουργού μας και πλάση του Θεού, να βαδίσουμε το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε, αυτόν που χάραξε ο Χριστός, ο οποίος αυτές τις μέρες ήλθε μορφή δούλου λαβών, με την πιο ταπεινή μορφή που επέλεξε εκείνος στο σπήλο της Βηθλεέμ, και τις ημέρες αυτές που αρχίζει ουσιαστικά το απολυτρωτικό έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, εμείς ευχόμεθα η καινούργια χιλιετία που πραγματικά ανατέλησε λίγο, διότι το 2000 το περίφημο millennium ήταν ψευδεπίγραφο, επί της ουσίας το έτος που διανύουμε είναι το τελευταίο έτος της προηγούμενης χιλιετίας, τώρα αρχίζει ουσιαστικά η νέα χιλιετία, να είναι μια χιλιετία η οποία θα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες δύο και να μας οδηγήσει, επαναλαμβάνω, πραγματικά προς τον δρόμο του Θεού, τον οποίον έχουμε ξεχάσει. Εύχομαι δε και στην τηλεόραση του Θάρη, στους συντελεστές της τηλεόρασης του Θάρη, στον Άγιο Καθηγούμενο και την αδελφότητα της Μονής του Θάρη, πάντοτε να έχουν επιτυχίες πνευματικές και πάντοτε να συνεισφέρουν στον αγώνα κατά του διαβόλου, πράγμα το οποίο με τον καλύτερο τρόπο επιτελούν μέχρι σήμερα. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο και ειρηνικό το 2001. Εύχομαι στους κατοίκους του Δημοτικού Διαμερίσματος Θεολόγου ευτυχισμένο το νέο έτος 2001. Και στους αγαπητούς τηλεθεατές, χρόνια πολλά. Τους τηλεθεατές του τηλεοπτικού σταθμού της Ιεράς Μονής του Θάρη, χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Εύχομαι το 2001 να είναι καλορίζικο και στον κόσμο μας, να βασιλέψει πρώτον η αγάπη, διότι είναι το σύμβολο ενότητας και προόδου, η υγεία, διότι είναι η δύναμη για πρόοδο, και η μακροζωία, η μακροημέρευση, διότι είναι η χαρά της ζωής. Χρόνια πολλά σε όλους και ευτυχισμένα. Εφημέριος Φανών Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εύχομαι στους κατοίκους μου και σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος και καλές γιορτές να έχουμε στο νέο έτος. Τις ευχές μου στο Θάρη, στον Πάτερα Φιλόχιο και σε όλους όσους ξέρουμε και που δεν ξέρουμε. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος να είναι ο καινούργιος χρόνος. Τις ευχές μου από μέσα από την καρδιά μου σε όλον τον κόσμο ένα καλύτερο χρόνο, με υγεία και χαρά ο καθένας μας, αλλά δεν μετρούν μονάχα οι ευχές και τα έργα. Από μικρό παιδί μέχρι τη σημερινή εποχή που βρίσκουμε, έχουν φτιάξει ορισμένα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση, αλλά έχουν χαλάσει και πάρα πολλά. Πρέπει να φτιάξει ένας-ένας ο άνθρωπος, δηλαδή η κοινωνία όλοι μαζί, για να ξημερώσει ένα καλύτερο περιβάλλον. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι καλύτερος από άλλες χρονιές. Εκεί που μετρά ο καθένας, δηλαδή ο πατέρας, να προσπαθήσει να κάνει παιδιά όπως ήταν της εποχής εκείνης, να υπάρχει ένας σεβασμός και ένας καλός δρόμος. Διότι στο σημείο που φτάξαμε τα ναρκωτικά είναι η καταστροφή της κοινωνίας. Και να προσπαθήσει ο καθένας μας αυτό το πράγμα, αν είναι δυνατόν, να σβήσει παντελώς. Υπάρχουν, φτάξαμε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
Αν παραπονιούνται ορισμένοι, δεν νομίζω. Καλά είναι τα χρόνια. Αλλά είναι το χειρότερο αυτό που χαλά την κοινωνία. Τίποτε άλλο δεν έχω να σας κουράσω να προσθέσω τις ευχές μου και τις ευλογίες του υψίστου σε όλον τον κόσμο. Εύχομαι σε όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς καλή χρονιά και ευάρεστη στον Θεό, στον Μητροπολίτη μας Σεβασμιότητα τον κύριο Απόστολο, στους κληρικούς της Μητροπόλεως Ρόδου και στον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονιστάρη, κύριο Αμφιλόχιο. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα από την Κρητινία, το γέροντα Πατελάκη Νικόλα. Ο Θεός να σας έχει καλά. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος που θα μπει να φωτίσει, να μας φέρει χαρά και υγεία, να φέρει χαρά και υγεία σε όλο τον κόσμο, και όπως το αστέρι της Βηθλεέμ που οδήγησε τους μάγους να προσκυνήσουν τον Χριστό, έτσι και μας να φωτίζει το Ευαγγέλιο του Χριστού και όλο τον κόσμο να μας φωτίζει, να πράττουμε πάντα το Άγιο Θέλημά Του. Αμήν. Εύχομαι σε όλους τους χωριανούς μου χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, υγεία, χαρά και σε όλον τον κόσμο αγάπη, ειρήνη και ο Θεός να τους χαρίζει υγεία, αγάπη και χαρά. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Σαν εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ισιδώρου θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο το εκκλησίασμα, σε όλο τον σιδερίτικο λαό αλλά και γενικά όλο το λαό της Ρόδου ευχές για μια καλή χρονιά, επικοδομητική, γεμάτη ειρήνη αλλά και με ανάταση προς τα άνω. Στα άνω εκείνα τα οποία μπορούν να μας προσθέσουν στη ζωή, τα σύν εκείνα που θα μας οδηγήσουν στην επουράνιο βασιλεία. Ως ιερέας και ως εφημέριος του Ιερού Ναού Αποστόλου Θωμά Μονολίθου αλλά και ως συνεργάτης του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού της Ιεράς Μονής του Θαρίου, εύχομαι σε όλους τους αγαπητούς μας τηλεθεατές και αδελφούς ο νέος χρόνος να είναι μεστός θείων ευλογιών, υγεία ψυχής και σώματος για όλους μας, να είναι χαρούμενος, ειρηνικός και ο Κύριος να μας στέλνει παν δώρημα τέλειων. Ευχόμεθα ο καινούριος χρόνος να χαρίζει στον κόσμο ειρήνη, υγεία και χαρά και σε όλους εμάς χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Στον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Θάρη, Αμφιλόχιο, να τον ενδυναμώνει και να φέρει εις πέρα το έργο του, το θάρρος των αυτών έργων το οποίο επιτελεί. Βρισκόμαστε στην Αρνίθα. Εύχομαι ότι το νέο έτος μας χαρίσει σε όλους υγεία, ευτυχία, χαρά και ειρήνη. Και ειρήνη στην Εκκλησία. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου σε ολόκληρον τον κόσμο χρόνια πολλά και καλή χρονιά και πολλή αγάπη και όσο μπορεί ο κάθε ένας μας αυτές τις Άγιες ημέρες να προσφέρει ό,τι δύναται, έστω και εκ του στερήματος του. Διότι σήμερα έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος υποφέρει και χρήζει της βοήθειάς μας. Ανεξάρτητα τι θα είναι αυτή η βοήθεια και από πού προέρχεται. Έτσι λοιπόν, εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να βάλουν έτσι το χέρι στην καρδιά και στην τσέπη και να βοηθήσουμε όλους τους πάσχοντας που υποφέρουν αυτές τις Άγιες ημέρες τουλάχιστον. Να είστε όλοι καλά και καλή χρονιά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Σας εύχομαι όλους το 2000 να είναι ειρηνικό, αγάπη και ειρήνη στον κόσμο όλο και εις εσάς με αγάπες και ευχές. Αλλά και ο Διεθνής Χριστός που ήρθε, ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της ειρήνης, να ευλογεί το πίμνιο των ενωριών όλων του κόσμου και να μας κατεβοδίσει πάνω έργο αγαθών. Αλλά για να τα έχουμε αυτά χρειάζεται λίγο προσπάθεια. Ποια προσπάθεια? Η προσπάθειά μας να τηρώμε τα εντολάς του Θεού λοιπόν και να μην παρακλείμε αυτό ώστε να έρθει η αγάπη και η ειρήνη του κόσμου του Θεού να κατοικεί στον κάθε άνθρωπο. Το έτος αυτό ας είναι ειρηνικό
με αγάπες και ευχές, ότι Χριστός και η υπερτομή του Κύριου Χριστού να έλθουν, να επισκιάσουν κάθε άνθρωπο, ώστε να είναι αίσιο το έτος αυτός και να πληρωθεί η ευλογία του Χριστού του Θεού μας. Λοιπόν, πάλι σας έχω εγκαρθείως από αυτή την θέση, ο Εφημέριος του Ιερουναού, χρόνια σας πολλά, ευλογημένα και ευτυχισμένα, κυρίως χρόνος να είναι ευτυχές πέρας πέρα σε όλο τον κόσμο και σε εσάς. Ευχαριστώ. Ο Κύριος να δώσει παρηγοριά και να βοηθήσει σε αυτούς τους ανθρώπους προπάντων που υποφέρουν και δεν έχουν ούτε για τις ημέρες τους, για τα παιδιά τους, για την οικογένειά τους να περάσουν, να τους παρηγορήσει και να τους βοηθήσει άλλη χρονιά να μην τύχει όπως είναι αυτή η σημερινή. Και τον αιώτες να είναι ευτυχισμένο, υγεία σε όλο τον κόσμο και χαρά. Και ό,τι μπορεί ο καθένας μας, ας κάνει και ας βοηθήσει για αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν τις ημέρες αυτές και να μην αναστενάζουν και να μην κλαίνε στα σπίτια τους. Τίποτα άλλο. Επί τη ευκαιρία των ημερών των Χριστουγέννων της νέας χρονιάς εύχομαι σε όλο το ροδιακό λαό και στην κοινότητά μου εδώ στο Γενάδη, στο Δήμο Νοτιού Ρόδου, ολοψύχως μέσα από την καρδιά μου, χρόνια πολλά, εύχομαι να έχουν υγεία, προκοπή στην εργασία τους και ό,τι επιθυμούν στη ζωή τους. Εύχομαι το καινούριο έτος να είναι ευτυχισμένο και χαρούμενο. Ο Παπαγιώργης, ο ιερέας του χωριού Λαχανιάς, εύχεται στον Μητροπολίτη μας Ρόδου, Απόστολο, και στον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σταριού Αμφιλόχιο και στους ενωρίτες μου της Λαχανιάς χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Πάντα υγεία και ειρήνη. Και σε όλους τους ξενιτεμένους μας στην Αυστραλία και στην Αμερική. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχάσω από τα βάθη της καρδιά μου επί τη ευκαιρία του νέου έτους που μας έρχεται να είναι ευτυχισμένο, χαρούμενο, να χαρίσει σε όλον τον κόσμο ειρήνη, χαρά και ευτυχία. Να περάσουν τις χαρούμενες γιορτές όλος ο κόσμος. Και με τα σευχάς μας να είναι ειρηνικό και ευτυχισμένο το καινούργιο έτος. Εύχομαι καλή χρονιά, αγάπη και ευτυχία σε όλες τις οικογένειες από το Ασκληπείο, σε όλους τους Ροδίτες, σε όλη την Ελλάδα, στους ξενιτεμένους μας που είναι στην Αυστραλία, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική και σε όλο τον κόσμο γενικά. Καλή χρονιά, ο καινούριος χρόνος, αγάπη και ευτυχία. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να μας έβρει όλους καλά, με υγεία, προκοπή, ό,τι επιθυμεί ο καθένας και ειδικά το ροδιακό λαό, και να πω κάτι, να εκκλησιάζεται όσο μπορεί περισσότερο, γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη. Οι νέοι να έρχονται στην εκκλησία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Σάρι εύχεται σε όλα τα παιδάκια χρόνια πολλά. Ευχόμαστε σε όλο το κόσμο, ειδικά στους συνωρίτες μας, καλές γιορτές, ευτυχισμένο στο νέο έτος το 2001, με ειρήνη, με αγάπη και ό,τι επιθυμούν και ο Χριστός τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε τη γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να μας δώσει το φως, να μας φωτίσει, να μας αγιάσει και να μας οδηγήσει στο δρόμο του Θεού. Και ευχόμαστε στο Σεβασμιότατο Κύριο Αποστόλο, Μητροπολίτη Ρόδου, να είναι πάντα καλά, με υγεία και ευτυχία και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και ευχόμαστε και στον καθηγούμενο Αρχιμανδρίτη Αμφιλοχείο, προηγούμενο το Θάρι, να είναι πάντα καλά και ευτυχία και να είναι πάντα μαζί μας. Γιατί με τη βοήθειά του εδώ, ειδικά στα χωριά μας, μας δίνει δύναμη, ευλογία και βοήθεια σε όλο το λαό. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο και ειδικά να έχουμε πάντα ειρήνη και εύχομαι για τους Άγιους Τόπους, ειδικά οι Παλαιστίνιους που αυτή τη στιγμή πεθαίνουν για μια πατρίδα. Εύχομαι να ερήμησει αυτή την κατάσταση που υπάρχει στους Άγιους Τόπους, ειδικά που είναι Άγιοι Τόποι, πρέπει να είναι ειρήνη, αγάπη εκεί πέρα. Αλλά δεν περάζει, ο Θεός μάλλον τα φέρνει έτσι για να μας μάθει κάτι που μάλλον εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά εύχομαι να ερημήσει αυτή η κατάσταση. Και χρόνια πολλά και σε αυτούς που πολεμούν στους Άγιους Τόπους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος σε όλους σας. Δίνοντας την ευχή μας, θέλω να παρακαλέσω τον Κύριο να μας εσπλαχνιστεί, διότι εις τα χρόνια που εφτάσαμε, κανένα άλλο δεν περιμένουμε, μόνον τον Κύριο. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να δώσει, δηλαδή, να παρασύρει αυτόν τον κόσμο εις το χάλια που έφταξε. Κανένας. Μόνον ο Κύριος μπορεί να σώσει αυτόν τον κόσμο. Κανένας άνθρωπος. Ευχόμεθα τον αιών έτος, όπως έλθει δηλαδή, με πλήρη ευτυχία. Να δώσει τον καθένα μας πλήρη ευτυχία, ευτυχία και ό,τι ποθεί η καρδιά του. Εύχομαι καλές γιορτές, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος και εν αγάπη και ειρήνη σε όλον τον κόσμο. Και εύχομαι και υγεία και ευτυχία σε όλους τους αγαπημένους μου αδελφούς και συλλειτουργούς. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ειρηνικό, ευτυχισμένο και γεμάτο υγεία το νέο έτος και ευλογημένο. Εύχομαι το νέο έτος να είναι μεστόν υγείας, ειρηνικών, πάθης, αγαθοσύνης και ευλογημένων παρακυρίου. Επίσης, εις τον αδερφόν πατέραν Αμφιλόχιον, επίσης εύχομαι χρόνια πολλά, καθώς και στην Αγία Αδερφότητα, όπως βιώσουν εν ειρήνη, ομονία και αγάπη. Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη την οποία μου εκάμετε, διότι είμαι παράλυτος από αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Λειτουργήσα. Ευχαριστώ το χωριό μου, διότι πραγματικά όχι μόνο εσείς,
αλλά και τακτικά έρχονται και με επισκέπτονται από το χωριό μου, διότι 42 χρόνια υπηρέτησα παπάς εδώ πέρα και γνωρίζω καλά ό,τι είναι αυτή. Ευχαριστώ και ιδιαίτερως τον Πάτερ Φώτιο, ο οποίος έχει πραγματική αγάπη αδελφική, αλλά τον έχω σαν παιδί μου. Έρχεται και με επισκέπτεται και με βοηθεί στις ανάγκες μου, διότι δεν μπορώ εγώ να κινηθώ. Η κόρη μου που μπορεί να κάνει σε αυτά, έρχεται και μου βοηθά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Του εύχομαι και σε εσάς και σε όλους η χρονιά που έρχεται να είναι καλή, καλή χρονιά, να τα διαχείρεστε και να με αγαπάτε όπως εμένα, να αγαπάτε όλον τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον το οποίο δείξετε για εμάς τους ανάπηρους και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ενθουσιασμένος με την επίσκεψή σας. Τίποτε παραπάνω δεν μπορώ να σας πω. Αυτό τον πατέρα Αμφιλόσιον και όλων των πρεσβυτέριων εκεί πέρα τους δίνω καλές ευχές, καλή χρονιά και να απερνούν ήρεμα και ευχαριστημένα. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε και φέτος να εορτάσουμε τη Σεπτή Εορτή της του Χριστού Γεννήσεως. Ευχόμεθα με υγεία και χαρά να υποδεχθούμε το νέο έτος και να είναι αυτό χαρούμενο, ευλογημένο και ειρηνικό, με την αγάπη στην καρδιά όλων των ανθρώπων, η οποία αγάπη, η χριστιανική αγάπη, φέρνει την ειρήνη και τη χαρά, διότι χωρίς αυτήν όλες οι προσπάθειες που κάνει ο σύγχρονος πολιτισμός αποβαίνουν μάταιες. Και βλέποντας μέσα από τις τηλεοράσεις τώρα πολύ περισσότερο τον παγκόσμιο ανθρώπινο πόνο, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο και να μην νομίζουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στην απάλληψη αυτού του πόνου παγκοσμίως. Όλοι μας μπορούμε, αν θέλουμε, να συμβάλλουμε και να προσπαθήσουμε ο καθένας όσο μπορεί στο να προσφέρει αγάπη στον πονεμένο συνάνθρωπό του με κάθε τρόπο. Και εύχομαι στο Γέροντα Αμφιλόχιο και στη Συνοδεία όλη του Θαρίου να είναι πάντοτε ευλογημένη και να συνεχίζει να αγωνίζεται τον πνευματικό αγώνα, τον αγώνα αυτόν ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στα μοναχικά καθήκοντα της Ιεράς Μονής, αλλά υπεκτείνεται σε αυτήν την ωραία ιεροποστολή που γίνεται και με τους μοναχούς οι οποίοι βοηθούν και τους ιερείς την Ρόδο και τα άλλα μέρη με την ιερατική τους προσφορά, αλλά και με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σας, ο οποίος τόσο πολύ έχει συμβάλει στην πνευματική ανάπτυξη και πρόοδο του νησιού μας και όλου του κόσμου. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Από την Ορία Ταξιαρχών Αρχαγγέλου, σας ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά και ευλογημένος καινούριος χρόνος. Αμήν. Αγαπητά μου παιδιά, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Ευτυχισμένα, με αγάπη και εύχομαι σε όλον τον κόσμο να ζουν ευτυχισμένα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός από το ουρανό ήρθε στη γη για να δώσει την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την ευλογία Του για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Εύχομαι και στο χωριό μας, την πόλη σήμερα βέβαια, τους Αρχαγγελίδες, οι οποίοι 20 χρόνια που υπηρετώ με αγκάλιασαν με αγάπη, με χαρά. Τους ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντοτε η χαρά, η αγάπη και η ευχή της Εκκλησίας μας και του Χριστού μας και της Παναγίας της Αμπίκας να είναι στα σπίτια τους μέσα, στα παιδιά τους. Έχω περάσει καλά χρόνια κοντά τους. Είμαι ευχαριστημένος μαζί τους διότι με αγαπάνε και με προσέχουν. Η αλήθεια είναι ότι πάντοτε υπάρχουν καλοί άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι που μιλούν μέσα στα καφενεία, ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μιλάνε
τόσο πολύ να πούμε και στη μέρα για την Εκκλησία, αλλά είναι η αμάθεια την οποία έχουν και εγώ, όλοι μας οι παπάδες εδώ, τους συγχωρούμε, τους αγαπάμε και ευχόμεθα να έρθει στον δρόμο του Χριστού και της αγάπης. Η κοινωνία για τον κάθε χριστιανό είναι ένα στέφανο το οποίο θα τον πάρει μαζί του να τον παρουσιάσει στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτό το στέφανο το οποίο θα πάρει από την Εκκλησία θα είναι τόσο πολύ περήφανος όταν σταθεί μπρος στον κριτή του κόσμου να του πει ότι πήγαινα στην Εκκλησία, κοινωνούσα, έκανα καλά, έκανα βαπτίσεις, έκανα μεγάμωση, αδύναμη χρήματα. Έχει και ορισμένοι οποίοι δεν κοινωνούν, κάνουν πάρα πολύ καλά, είναι καλοί άνθρωποι και τους παρακινώ να έρχονται στην Εκκλησία, να κοινωνούν, να βασίζονται πάνω στον νόμο του Χριστού και να έχουν υγεία και αγάπη. Εύχομαι σε όλη τη Ρόδο. Εύχομαι και στην πατρίδα μου, το νησί μου, τους Λειψούς, αν με ακούνε και αν με δούνε στη φωτογραφία αυτή. Είναι ένα αδερφό έχω ακόμα, είναι εκείνος ηλικιωμένος σαν και εμένα. Έχω ανήψια, έχω εγγόνια εκεί. Εύχομαι λοιπόν και σε αυτούς καλή χρονιά, με αγάπη, με ευγνωμοσύνη να περάσουν τα χρόνια του Χριστού. Και στα εγγόνια μου εδώ στην Αρχάγγελο και στα παιδιά σε όλους. Και εύχομαι να ζήσουν χαρούμενοι και να έχουν την ευχή μου και την ευχή του Χριστού. Χρόνια πολλά, παιδιά μου. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά και ευτυχισμένα και χαρούμενος ο καινούριος χρόνος, το νέο έτος. Εύχομαι στις ενωρίτες μου το έτος το 2001 ευλογημένο και χαρούμενο και ευτυχισμένο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ανά κόσμο. Και εσείς, καλές επιτυχίες στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο του Θάρη. Και πάλι σας εύχομαι καλή χρονιά με μεγάλες επιτυχίες για το καλό της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Εύχομαι το 2001 να είναι ευτυχές για όλον τον κόσμο, για όλους τους αδερφούς χριστιανούς και για όλο το της περιφερειάς εδώ, της ενορίας μου. Από πολλά χρόνια που είμαι παπάς, και ακούω στον καινούριο χρόνο, πάει ο παλιός ο χρόνος που λένε τα παιδιά στο κατηχητικό σχολείο και μου αρέσουν που μας καλούν σαν παπάδες, βέβαια όσα χρόνια είμαστε υποχρεωμένοι να βρεθούμε κοντά στην εορτή στο Χριστουγέννου που κάνουν τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο και στον Ήπιο. Αλλά βέβαια που λυπούμαστε είναι που λέμε που φεύγει ο παλιός ο χρόνος και έρχεται ο καινούριος και εμείς μεγαλώνουμε βέβαια, αλλά η χαρά μας είναι που είμαστε καλά και τα ακούμε κάθε χρόνο αυτά τα ωραία λόγια που ψάλλουν τα παιδιά μας στο σχολείο, στο κατηχητικό σχολείο και χαιρόμαστε κι εμείς μετά το χαιρόντον που χαίρονται όλοι. Αλλά θέλω να πω και τις δικές μου ευχές που με την καινούριο χρόνο τον ευλογημένο να είναι ειρηνικός, να είναι καλός, να περάσουμε, να ξεχάσουμε τα περασμένα όλα, παιδιά μου, το παρεθώ και να πούμε σε έναν καινούριο χρόνο, ειρηνικό, καλό, με υγεία, με καλή φώτιση σε εσάς, να σας έχει καλά, να βρεθούμε όλοι μαζί πάλι ξανά στον άλλο χρόνο, με υγεία, διότι σας έχουμε και εμείς ανάγκη. Θέλω κι εγώ να βρεθείτε κι εσείς κοντά μας, μας δίνετε χαρά, μας δίνετε πολύ δύναμη. Γι' αυτό είναι χαρά μου τώρα που σας είδα δωνά και ήθελα κι εγώ να, όπως θέλετε τις ευχές μου, που είμαι κι εγώ ένας 70 χρόνος άνθρωπος και δίνω κι εγώ τις ευχές μου με όλη την καρδιά, πρώτα ο Θεός, βέβαια ο Θεός, και να ευχαριστήσετε εσείς Θεόν και ανθρώπους όπου γυρίζετε σήμερα σε τέτοιες ημέρες που φεύγετε από το σπίτι σας για τις ευχές τις δικές μας και να ταλαιπωρήσετε για να πάρετε ευχές της Εκκλησίας, του παπά, τον παπάδο και το Χριστού με να πάρετε μαζί, παιδί μου. Σας εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, ειρήνη, ευτυχία, ότι ποθεί καλό το καινούριο, ο καλός ο καινούριος χρόνος. Όλη με υγεία, το παν για όλους. Στους ενωρίτες μου, στον κόσμο ούλο. Κόμη και νήσο τάφτη.
χαιρέτησαν όλους τους ευγαράδες. Το πρώτο που χαιρέτησε ήταν τον Αϊβάτη. Το πρώτο που χαιρέτησε ήταν τον Αϊβασίλη. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο ο καινούριος χρόνος να είναι ειρηνικός, να δώσει υγεία, χαρά και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Επί τη ευχαίρεια του νέου έτους εύχομαι και εγώ να είναι ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, να βρει όλους μας υγιέστατους, περισσότερο στο πνευματικό τομέα, διότι αυτός είναι λυπής. Θα έλεγα ότι να φωτίσει το σπαραγανωμένο βρέφος της Βηθρέμ, το φως της αποκαλύψης, το φως της Βηθρέμ, να αποκαλύψει το φως μέσα στις καρδιές μας, να μας φωτίζει για ό,τι καλύτερο. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο, να χαίρονται τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και να τα συμβουλεύουμε χωρίς να σπαταλούμε, νομίζουμε ότι σπαταλώντας κάποιο χρόνο άστοχο. Έχουμε πάντα να συμβουλεύουμε τις οικογένειες μας προς το καλό. Με όποιους αγώνες, με όποιες θυσίες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αγαπητοί χριστιανοί, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννου και του Νέου Έτους, εύχομαι ως εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στο Φαλιαράκι, η χάρη του Κυρίου να χαρίσει σε όλο τον κόσμο ειρήνη, αγάπη και υγεία. Και να παρακαλέσουμε τον Πανάγαθο Θεό να θεραπεύσει τους ασθενείς, να ελευθερώσει τους φυλακισμένους και τους αιχμαλώτους και να παρηγορήσει τα ορφανά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σας εύχομαι. Ευχόμαστε στους ακροατές και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Ιεράς Μονής Θάρη, σε όλους τους ενορίτες μας και σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, ευλογημένων το νέο έτος να καταστεί παρακυρίου. Ο Θεός μαζί σας. Έπειτα από 38 χρόνια της ιεροσύνης μου,
Εύχομαι στον Πανάγαθο Θεό να χαρίζει κάθε αγαθό και σωτήριο, σωματικό και ψυχικό, σε όλους τους ανθρώπους, χριστιανούς και μη, ορθόδοξους και ετερόδοξους, και να χαρίζει χαρά, γαλήνη, ευτυχία και υγεία σε όλους τους ανθρώπους. Με την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας τα βγάζω από τα βάθη της ψυχής μου, να φωτίζει και να καθοδηγεί κάθε άνθρωπο εις κάθε έργο αγαθών και ευάρεστον, που να ευαριστεί Θεό και ανθρώπης. Γιατί όταν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών, και ο ακολουθών εμέ, ουμή εν τη σκοντία περιπατήσει αλέξει το φως της ζωής. Όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι των πατέραν των εν της ουρανής. Όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, παν δέντρον μη φέρον καρπών εκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. Και μας λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί λίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Και εύχομαι κάθε άνθρωπος να ακούσει αυτήν την χαρμόσυνη φανή του Κυρίου, να πάμε στην Βασιλεία του Θεού και όχι στην Βασιλεία του Διαβόλου. Τίποτε άλλο δεν έχω, μόνο τις ευχές του Χριστού και της Παναγίας και τις δικές μου του αμαρτωλού τελευταία. Εύχομαι στον Πανάγαθο Θεό το νέο έτος που θα ανατείλει και ο νέος αιώνας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία, ειρήνη και ευημερία. Ιδέες στους κατοίκους της κοινότητός μας, των ενεργητών μας και του Δήμου Καλλιθέας, ευχόμεθα ότι αγαθό και σωτήριον, υγεία και ευτυχία, τα δύο μεγάλα πλούτη του κόσμου. Ευχαριστώ, χρόνια σας πολλά και εύχομαι πάλι στον Πανάγαθο Θεό, όπως ευαρεστήσει για τις θέσεις σας και τις σπουδές των παιδιών σας. Ευχαριστώ. Ευχόμεθα καλά Χριστούγεννα, τυχημένο το νέο έτος, αίσθιον, ευτυχές, γαλήνιον και απελαγμένο παντός της αρέστη. Χρόνια σας πολλά. Εύχομαι χρόνια πολλά, ευλογημένα, αγαπημένοι όλοι, ειρήνη, υγεία σε όλον τον κόσμο και καλή χρονιά. Η ευχή μου είναι μία και μόνο, ότι ο κόσμος να ζήσει το 2001, να απολαύσει την ειρήνη, την ομόνοια και προπάντων όλοι οι άνθρωποι να κοιτάξουν την νεολαία. Όλοι οι θύνοντες να κοιτάξουν πραγματικά την οικογένεια, που ο θεσμός της οικογένειας μέσα στο ωραίο κράτος μας, στην ωραία μας Ελλάδα, είναι το μοναδικό που μπορούμε να προσφέρουμε στην ενωμένη Ευρώπη. Και η Εκκλησία μας να λάμψει και να δώσει κάθε επιθυμητό στους λαούς της Ευρώπης, όπως πάντοτε και οι πρόγονοί μας έδειξαν το αυτό. Διαμέν τους κατοικούντας στο ωραίο αλλά και ιστορικό μνημείο της Δωδεκανήσου που είναι το Θάρι, να λάμψει άλλη μια φορά ακόμη και πιο μεγάλη λάμψη να δώσει στην πατρίδα μας που είναι η Δωδεκάνησος. Και επειδή κατάγομαι και εγώ την περιοχή αυτή του Θαριού, από το χωριό Λάρμα, έχουμε ζήσει και έχουμε δώσει την ψυχή μας για αυτό το Θάρι από μικρά παιδιά. Σας εύχομαι υγεία, αλλά και στο άξιο ηγούμενο τον πατέρα Φιλόχιο, ο οποίος και αυτός είναι από γενιά και γόνο κληρικών, αλλά ήταν και ένας πράγματι νέος την εποχή εκείνη, ο οποίος αγωνίστηκε για να ανεβεί εκεί ψηλά
και του εύχομαι κάθε επιθυμητό της ψυχής του. Σε όλον τον κόσμο θα επικληθώ το ρητό της Αγίας Γραφής στους ανθρώπους, όλους, και τις πατρίδες μας, τις ιδιαίτερα της Δωδεκανήσου, αλλά και σε όλον τον κόσμο. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πληρώσε πάσαν βουλήν σου.